Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, κύριε Γιώργο Τσούκα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που μιλάμε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας μείζωνος ελληνισμού στο Μόντρεαλ. Υπάρχουν πολλά θέματα που μας αγγίζουν και θέλουμε να τα ξεκινήσουμε. Και εγώ χάρηκα πολύ που είμαι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Και πρέπει ο κόσμος που βλέπει το πρόγραμμα να μάθει ακριβώς τι γίνεται εκεί έξω. Γιατί εμείς εκεί στον Καναδά είμαστε σαν μια ελληνική κομμόπολη. Είμαστε περίπου 84.000 άτομα, αλλά πάρα πολλοί Έλληνες. Πολλοί λένε πιο Έλληνες και από τους Έλληνες εδώ της Ελλάδας. Μας πονάει η Ελλάδα, την αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε να κρατήσουμε όλα τα ήθη και έθιμα, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, όλα τα ελληνικά και να τα αναπαράγουμε από μία γενιά στην άλλη. Τώρα, σε αυτή την εκπομπή δεν εκπροσωπείται μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας, αλλά και όλη τη γενιά. Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στον Καναδά, που μορφώνονται στα ελληνικά σχολεία και σπουδάζουν. Όλοι σχεδόν οι Έλληνες είναι μορφωμένοι και έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έχουν γίνει μελέτες από το Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ που δείχνουν ότι όταν το παιδί, όποιο και παιδί να είναι, και μη Έλληνας να είναι, όταν μάθει την ελληνική γλώσσα. Συνήθως οι γλώσσες έχουν 300.000 λέξεις, η ελληνική έχει 5 εκατομμύρια λέξεις. Μπορεί ιδέες, μπορεί κανείς να κάνει αυτά τα αγγλικά, τα λένε abstract ideas, να μπορεί να σκέφτεται λίγο πιο καθαρά. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε έξυπνοι. Έγινε μάλιστα και μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ να δει ποια είναι τα πιο έξυπνα παιδιά. Πρώτα ήρθαν τα Ελληνάκια, δεύτερα τα Κινεζάκια και τρίτα οι Ιάπωνες. Και μάλιστα νομίζουν πολύ ότι είναι γλωσσικό το πρόβλημα. Για να μιλήσεις ελληνικά πρέπει να σκέφτεσαι, δεν μπορείς να λες. Στα αγγλικά, αν ξέρεις 100-200 λέξεις, μπορείς να σε καταλάβει. Και στα ελληνικά όμως είναι λίγο πιο δύσκολο. Μάλιστα, κύριε Τσούκα, βρεθήκατε στο Καναδά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και μετά σπουδάσατε, είστε γιατρός, ενδοκρινολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου. Είχατε μία πολύ λαμπρή πορεία. Θέλετε λίγο να μας περιγράψετε αυτή την πορεία σας? Κοιτάξτε, όταν πήγαμε εμείς με τον πατέρα μου, δεν είχαμε πάει να μείνουμε εκεί μονίμως. Ο πατέρας μου ήταν γουναράς από την Καστοριά. Και αγόραζε γούνες και τα λοιπά και μας είπε, ελάτε να κάτσουμε 2-3 μήνες, τι κάνουμε και μετά γυρίζουμε πίσω. Γιατί η οικογένεια ήταν όλη και ακόμα βρίσκεται στη Καστοριά. Και πήγαμε εκεί πιο πολύ από περιέργεια και δυστυχώς έπαθε ένα δυστύχημα και πέθανε ο πατέρας μου. Σκοτώθηκε και μείναμε ορφανοί εκεί σε ένα μέρος που δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε κανένα. Και σιγά σιγά πήγαμε στην ελληνική κοινότητα, ήταν μερικοί εκεί να μας βοηθήσουν και βασικά από μικρό παιδί έμαθα να εργάζομαι. Άρχισα να εργάζομαι από ηλικία 11 ετών. Αλλά όταν είμαι 13, επειδή η επιχείρηση του πατέρα μου πήγαινε πάρα πολύ καλά και είχε παρατήμα στη Γαλλία, είχε στη Νέα Υόρκη, σκέφτηκα να τον αναλάβω εγώ. Και μικρό σε ηλικία 13 ετών πήγα στη Νέα Υόρκη, την έμαθα την τέχνη και ήμουν γουναράς, από το πείτε εισαγωγικά, μέχρι ηλικία 18 ετών. Αλλά κατάλαβα τότε ότι μου άρεσε η οπτική, το οπτικό μέρος της γουναρικής, δηλαδή το design, πώς κάνανε τα ρούχα και τα λοιπά. Δεν μου άρεσε καθόλου η βιολογία, γιατί παίρναμε τα ζώα και τα σκοτώναμε. Και λέει, τι δουλειά έχω εγώ τώρα να σκοτώνω λεπούδες, να τις κάνουμε καπέλα. Και στη ηλικία 18 ετών είπα, θα σταματήσω, δεν μου άρεσε καθόλου όλη αυτή η ιδέα. Κι όμως τα ξαδέρφια μας στην Καστοριά έχουν εκεί αυτά τις φάρμες που λένε με τα ζώα και πάνε πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως τότε σκέφτηκα τι θα κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω και ήμουν, όπως είπα, χωρίς μεγάλη υποστήριξη, η μητέρα μου υποστήριξε πάρα πολύ. Είχα και ένα μικρό αδερφό και λέω, μάλλον θα πω στη σχολή καλών τεχνών. Μπήκα στη σχολή καλών τεχνών να γίνω γλύπτης. Αν ήταν τόσο ακριβά τα δίδακτρα, δεν μπορούσε. Δούλευα μέρα νύχτα. Στο τέλος δεν έβγαινε και σταμάτησα. Και είπα, όχι, θετικές είναι πιο καλά. Αλλά είπα, γιατί δεν τις κάνω και τις δύο. Και πήγα εκεί για να μπει στην ιατρική σχολή, πρέπει να τελειώσει πανεπιστήμιο.
Και έτσι μπήκα, έκανα φυσική και ζωγραφική. Τέλειωσα σχολή καλών τεχνών στη ζωγραφική και φυσική και μετά λέω, γιατί δεν πάω να γίνω γιατρός. Εκείνο τον καιρό, εκεί στο Μόντρεαλ, το πανεπιστήμιο αυτό το Μίγκελ είναι παγκόσμιος φήμης, είχε 10.000 αιτήσεις και παίρνει 100 παιδιά μόνο. Και λέω να κάνω, και μόλις έκανα, αμέσως με πήραν. Και λέω, κάποιος κάνει πλάκα και πήγαμε το χαρτί. Γελάσανε αυτοί εκεί και του λέω, γιατί με πήρε, γιατί λέει, εσύ έχεις παρελθόν, είσαι ο Γουναράς, ζωγράφος, το ένα, το άλλο, οι άλλοι. Είναι, ξέρεις, βουτυρόπαιδα και εμείς νομίζουμε ότι θα γίνεις καλός. Η μητέρα μου ήταν από την Κρήτη, πέθανε πρόσφατα τώρα, και είχε ένας της ξάδερφος, είχε μεγάλη κλινική μευτική στα Χανιά. Και μου λέει, Γιώργο, θα γίνεις μευτής χειρούργος, γυναικολόγος, και θα έρθει να είχε μια τεράστια κλινική, να έρθει να αναλάβεις την κλινική μου, γιατί εμείς ποτέ δεν σκεφτήκαμε. Δεν είχαμε πάμε ως μετανάστες στον Καναδά. Και πήγα, μόλις τέλειωσα την ιατρική σχολή, έκανα 3 χρόνια μευτική και ξεγέντες και πάρα πολλά παιδιά, αλλά λέω, αυτό μου θύμιζε πολύ τη Γουναρική. Όχι, θέλω να κάνω έρευνες. Εκείνη τα... όταν άρχισα και έλεγα στο πανεπιστήμιο έρευνες, μου λέει, κοίτα, θα σε στείλουμε 1 χρόνο στην Αφρική. Κάνουμε ένα πανεπιστήμιο. Θα πας εσύ, γιατί νομίζουμε θα βοηθήσει πολύ. Και πήγα, όχι, πήγα για λίγο καιρό στην Αφρική. Και πήρα τη γυναίκα μου, μόλις τη γνώρισα, ερωτευτήκαμε και 2 μας και τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Πήγαμε στην Αφρική, πολέμους, βόμβες, πέφτανε, λέμε, γυναίκα μου, κοίταξε εδώ, δεν πρόκειται να κάνουμε οικογένεια. Μάζεψε τα και φύγαμε και πήγαμε πίσω στον Καναδά. Εκεί τέλειωσα καρδιολόγος, ήμουνα στο κολέγιο και στην Ακαδημία Καρδιολογίας της Αμερικής. Και άρχισε και έκανα τις έρευνες που έχουν σχέση εκείνο τον καιρό. Καρδιολόγοι δεν ξέρουν τι είναι η χοληστερίνη και αυτά, και άρχισα. Αλλά αυτό ήταν ενδοκρινολογία. Μάλιστα. Και το κράτος μου είπε: δεν μπορείς να έχεις 2 ειδικότητες. Θα πρέπει να πεις ή ενδοκρινολόγος ή καρδιολόγος. Είπα: θα είμαι ενδοκρινολόγος, γιατί κάνω έρευνες. Και κάτι αυτά τα οζύμπη που παίρνετε, αυτά τα είχαμε αρχίσει από τότε. Και που λες: δεν πήγα στην Κρήτη, αλλά είπα: όταν τα τέλειωσα αυτά, έρχομαι στην Ελλάδα. Και το 1985 ήρθα 5 φορές, αλλά οι καταστάσεις τότε ήταν τέτοιες, δεν με αναγνωρίζαν. Τους λέω, παιδιά, έχω δίπλωμα από την Αμερική, Καναδά, έχω δοκτοράτα, 1000. Όχι, θα αρχίσεις από την αρχή. Και προσπάθησα να αρχίσω από την αρχή, αλλά ήταν δύσκολο και λέω, τι θα κάνω. Θα μείνω στον Καναδά μέχρι να... μερικά χρόνια ακόμα, και τα χρόνια περνάνε τόσο γρήγορα, ακόμα εκεί βρίσκομαι. Πραγματικά, περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια. Αλλαγή μου όμως, έχω 4 γιους γιατρούς και αυτοί καθηγητές. Ο τρίτος που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα μου λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, γυρίζω στην Ελλάδα. Και ο αδερφός μου επέστρεψε στην Ελλάδα. Σας λείπει η πατρίδα? Δεν μας λείπει τόσο πολύ, γιατί τι έχουμε κάνει την Ελλάδα, τη μεταμφυτέψαμε στο Καναδά και εκεί κάθε μέρα εμείς στην Ελλάδα. Ότι είσαι πραγματικά. Δηλαδή έχουμε όλα, ό,τι κάνουμε εδώ, κάνουμε και εκεί, μόνο που ο καιρός είναι. Είναι ο καιρός, είναι πολύ δύσκολος. Μάλιστα. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τις αρμοδιότητές σας ως πρόεδρος της κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Είναι πραγματικά μεγάλο το φορτίο στις πλάτες σας. Θέλω να μας πείτε πώς είναι τα σχολεία στο Μόντρεαλ. Ποια είναι τα άμεσα σχέδιά σας, τι σκεφτόσατε να κάνετε στο θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών? Από μικρός άρχισα να καθόμουν με κοινοτικά. Το 1986 ήμουν ένας από τους συντηρητές του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και πηγαίναμε σε όλο τον Καναδά, και το πρώτο μας μέλημα δεν ήταν τόσο πολύ να κάνουμε lobbying, αλλά να κάνουμε έδρες ελληνικών σπουδών σε διάφορες πόλεις του Καναδά. Και κάναμε έδρες πανεπιστημιακές στο Τορόντο, στο Βανκούβερ, στο Μόντρεαλ. Υπήρχε μια, αλλά βάλαμε πιο πολύ έμφαση σε αυτή. Έχουμε 2 έδρες στο Μόντρεαλ και 2 έδρες σε άλλα μέρη του Καναδά. Και εκεί εγώ κατάλαβα την αρχή, αντί να παραμείνουμε Έλληνες, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα, να καταλαβαίνουμε την ιστορία μας, τις σκέψεις μας, και βάλαμε μεγάλη έμφαση στη διδασκαλία των ελληνικών. Είχε φτάσει 20 χρόνια πριν, είμαστε περίπου 80.000 εκεί, πληθυσμός Έλληνες.
περίπου 20 χρόνια είχαμε 9.000 παιδιά στη σχολεία μας, τα οποία και αυτά τώρα μεγαλώσαν, έχουν παιδιά, αλλά το πρόβλημά μας ήταν πάντα οικονομικό. Διότι είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να δίνεις μάχη κάθε μέρα να είσαι. Δηλαδή, όταν πας στο ελληνικό σχολείο πρέπει να πληρώνεις, ενώ τα δημόσια σχολεία δεν πληρώνεις τίποτα. Λοιπόν, είδαμε από την αρχή ότι είχαμε ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και προσπαθούμε ακόμα να το λύσουμε, διότι με την πάροδο του χρόνου έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εγγραφές. 10 χρόνια πριν ήταν 4.000, φέτος είναι 2. Και ο λόγος είναι επειδή είναι πολύ δάπανο όλο αυτό. Δηλαδή τα βιβλία, οι δάσκαλοι, κάνανε απεργία οι δάσκαλοι στο Καναδά πολλές φορές και παίρνουν κάτι αστρονομικά ποσά τώρα, ποσά που δεν μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε. Μέχρι το 1995 και ένας λόγος που είχαμε τόσα παιδιά ήταν ότι η κυβέρνηση μας πλήρωνε τα δίδακτρα. Γιατί εκεί όταν λες είσαι Έλληνας, τουλάχιστον εμείς εκεί που μένουμε οι γαλλόφωνοι, μας αγαπάνε πάρα πολύ. Ένας λόγος που μας αγαπάνε και μας αγαπούσαν είναι ότι διδάσκανε ελληνικά στα σχολεία τους. Αυτοί δεν έχουν αρχαία κενέα, αλλά αρχαία διδάσκανε ελληνική γλώσσα. Μέχρι το 1978 και τότε άλλαξε ο κόσμος, ξέρω, με το ίντερνετ και τα λοιπά, και σταματάνε να μαθαίνουν κλασικές σπουδές και το σταματήσανε αυτό στα δημοτικά και στα γυμνάσια σχολεία του Κεμπέκ. Αλλά εμάς μας χρηματοδοτούσαν μέχρι το 1993. Τότε κάνανε μεγάλα παράπονα οι άλλες κοινότητες και λένε καλά, γιατί δεν χρηματοδοτούν τις Άραβες, τους Γερμανούς και τα λοιπά, γιατί τα γερμανικά σχολεία τα χρηματοδοτεί η Γερμανία. Τα εβραϊκά το Ισραήλ, εμείς η κυβέρνηση του Καναδά. Και έτσι μας μειώσανε τα δίδακτα και μας πληρώνουν το 1/3, δηλαδή μας δίνουν 5.000 δολάρια το χρόνο. Και γι' αυτό δυσκολεύουμε πάρα πολύ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να χρεώσουμε τους γονείς πάρα πολλά. Αν έχεις 2-3 παιδιά, γιατί αυτά τα χρήματα που πληρώνονται εκεί δεν μπορεί να τα βγάλει τη φορολογία του κανείς και έχουμε τεράστια φορολογία. Και έτσι τώρα προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρίτης, τετάρτης, πέμπτης γενιάς παιδιά που μιλάνε ελληνικά σαν και εμένα. Πραγματικά πολύ καλά τα ελληνικά σας. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καλυτερεύσουμε όλο το σύστημα. Και εγώ τώρα, εγώ δεν είχα σκοπό να πάω για πρόεδρος της κοινότητας στην ηλικία μου. Πιο νέα, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Και λέω και εγώ εντάξει. Κάναμε μια ομάδα την οποία ονομάσαμε αναγέννηση και είπαμε θα γίνει μια αναγέννηση της κοινότητας. Και κάναμε πολλά. Αλλάξαμε το σύστημα διδασκαλίας. Τα κάναμε όλα smart boards, ξέρεις, όλα αυτόματα. Το παιδί έχει ένα υπολογιστή, δεν γράφουμε κοιμωλίες άλλους στους τοίχους και στον πίνακα. Είναι όλα αυτομάτως, τα βιβλία έχουν cue cards, βάζει το παιδί το κομπιούτερ εκεί και βγαίνουν, ξέρω αν θέλεις να μάθεις τους άθλους του Ηρακλή, αμέσως. Και έτσι το έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ τα σχολεία μας. Έχουμε διδασκάλους πρώτης τάξεως. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ είπε ότι έχουμε από τα καλύτερα σχολεία εκεί. Το θέμα μας είναι οικονομικό. Γι' αυτό τώρα τελευταία σκεφτήκαμε τι θα κάνουμε. Γιατί έχουμε ένα γυμνάσιο το οποίο είναι σε μικρό χώρο. Χωράνε 30 παιδιά μόνο και έχουμε μόνο 30 παιδιά. Μπορούμε να είχαμε 500, 1000 παιδιά στο γυμνάσιο. Λοιπόν, σκεφτήκαμε, επειδή η κοινότητά μας ιδρύθηκε το 1909 και πολλά από τα κτίρια είναι πολύ παλιά και θέλουν συντήρηση και μας στοιχίζει του κόσμου τα λεφτά. Είπαμε από τα 6 σχολεία που έχουμε να πουλήσουμε τα 3 και να φτιάξουμε ένα καινούριο κέντρο πολιτιστικό με το σχολείο μέσα. Το οικόπεδο που είναι πολύ ακριβά, έχουμε ένα τεράστιο οικόπεδο, το έχουμε εξασφαλίσει αυτό, αλλά μας χρειαζόταν άλλα χρήματα. Ως τώρα έχουμε προσφορές να... Όλο αυτό το project στοιχίζει περίπου 30 εκατομμύρια καναδικά δολάρια. Ως τώρα νομίζαμε θα πουλούσαμε 3 σχολεία για 20 εκατομμύρια, αλλά δεν τα δίνουν γιατί είναι παλιά τα κτίρια κτλ. Μας έχουν δώσει 12 εκατομμύρια. 12 και μισά. Και αλλά τι έγινε. Ο κύριος Τρουντό, είχαμε καλέσει και τον κύριο Μητσοτάκη για τις 25 Μαρτίου και μέσα μπροστά σε όλες
τις εκδηλώσεις που κάναμε, βγαίνει ο κύριος Στρουτόρα, λέει, είμαστε εδώ, 10 εκατομμύρια μας δίνει, 10 εκατομμύρια και ευρώ, έχουμε άλλα 12, αλλά προσπαθούμε, γιατί έχουμε και άλλα χρέη, και προσπαθούμε τώρα και προπαντός, εγώ τώρα ήρθα στην Ελλάδα και έχω χτυπήσει πάρα πολλές πόρτες. Η Ελλάδα, η πολιτεία έχει την πρόθεση να βοηθήσει. Η πολιτεία έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά υπάρχει πολύ χρήμα εδώ. Μου είχε πει ο ίδιος πρωθυπουργός, ρώτησε τους εφοπλιστές. Τους ρωτήσαμε τους εφοπλιστές, ως τώρα δεν βλέπουμε μεγάλη ανταπόκριση. Μπορεί να είναι 2-3 μεγάλοι χορηγοί που να μας βοηθήσουν, αλλά πρέπει ο κόσμος να μάθει περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο που προσπαθείτε να κάνετε. Είναι πραγματικά ένας άθλος και είναι απαραίτητο να γίνει ένα σχολείο για τόσα Ελληνόπουλα. Τα χάνουμε τα Ελληνόπουλα, αν δεν γίνει. Δεχόσαστε και χορηγίες, αν υπάρξει κάποιος που ενδιαφέρεται, ευαισθητοποιηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Και χαμηλά ποσά και μεγάλα ποσά τα δεχόμαστε, γιατί δεν είναι μόνο το σχολείο, είναι πολιτιστικό κέντρο. Δηλαδή έχουμε θέατρο, έχουμε χοροδασκαλία και μάλιστα έχουμε χιλιάδες παιδιά. Σας δείξω τους χορούς που κάνουν, είναι καλύτεροι και από τις Δώρα Στράτου εδώ. Και πολλά παιδιά μας αυτά δεν μιλάνε ελληνικά τόσο καλά και προσπαθούμε να τα βάλουμε στο σχολείο. Έχουμε θέατρο, έχουμε 1,200 που έρχονται οι ξένοι μη Έλληνες και βλέπουν εκεί τι γίνεται και μας αγαπάνε και μας θαυμάζουν, αλλά χρειάζεται μια οικονομική βοήθεια, χρειαζόμαστε εκεί. Που κανονικά θα έπρεπε να τη δώσει και η Ελλάδα, γιατί αναφερόμαστε σε ελληνικό σχολείο στην Ομογένεια. Ναι, είναι 100% ελληνικό σχολείο. Και είναι πολύ χρήσιμο. Και όχι μόνο αυτό, μέσα σε αυτό το σχολείο περνάνε τα παιδιά μας αυτό που λέγεται ελληνομάθεια. Δηλαδή είναι κάτι εξετάσεις ελληνομάθειας που τα αναγνωρίζουν τα πανεπιστήμια παντού. Ο τρίτος μου γιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα μου λέει την τελευταία τάξη του γυμνασίου πριν τελειώσει, δηλαδή ήταν κάνει ακόμα μια άλλη τάξη. Εκεί που μένουμε έχει 11 τάξεις, όχι 13. Και αυτός από τη 10η τάξη μου λέει θέλω να πάω στο Harvard. Εντάξει, πώς θα πας στο Harvard, πρέπει να τελειώσεις, θα πάρεις άλλα 2 λύκεια και να γράψεις εξετάσεις και τα λοιπά. Παπά, δεν ξέρω, εγώ νομίζω μπορώ να σε πάω στο Harvard. Λέω και εγώ, εντάξει, πώς θα πας. Μου λέει θέλω 150 δολάρια αμερικάνικα. Και στην αρχή νόμιζα ότι κορόιδευε. Λέω πάρτα, κάνε. Και τον πήρανε. Τον πήρανε στο Harvard. Λοιπόν, ακούστε, γιατί σας το λέω αυτό. Όχι για να σας πω ότι έχω καλά παιδιά, γιατί και ο άλλος μου γιος ήταν καθηγητής στο Harvard. Έρχεται ο καθηγητής του Harvard, ο μη Έλληνας καθηγητής, στο Montreal να του κάνει interview. Και το πρώτο που του λέω, κύριε καθηγητά, είναι συνήθες αυτό, λέει, μία φορά στα 10 χρόνια το κάνουμε. Και λέω, και πώς έγινε με το γιο μου, θα είναι τόσα άλλα παιδιά. Μου λέει, δεν ξέρεις γιατί τον πήραμε. Λέει, he's a Greek scholar. Είναι, επειδή τα ελληνικά έχει το δίπλωμα ελληνομάθησα, αλλά το πήραμε με το δίπλωμα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνει πώς μας βλέπουν έξω. Και δυστυχώς εδώ δεν μαθαίνουν αρχαία ελληνικά και είναι ντροπή. Εσείς έχετε κάνει κάποιο πρόγραμμα και μαθαίνετε αρχαία ελληνικά. Κάναμε εμείς πρόγραμμα, ναι. Μέσω της ελληνικής αγωγής μας το στέλνουν δωρεάν και διδάσκουμε και αρχαία. Και έτσι πάνε τα παιδιά στην εκκλησία και ξέρουν όταν λένε Πάτερ ημών εν της ουρανής, τα άλλα δεν τα ξέρουν, αυτά που παίρνουν τα αρχαία. Τα καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Μέσος. Και όχι μόνο αυτό. Προωθεί και τη σκέψη και διαβάζουν καλύτερα. Υπάρχει κοινωνική συνοχή στην Ομογένεια και ο πυρήνας είναι η οικογένεια, έτσι δεν είναι? Ευτυχώς έχουμε κρατηθεί, οι οικογένειες είμαστε καλοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις. Δηλαδή, εμείς όταν κάτσουμε στο τραπέζι, κάνουμε το σταυρό μας, αν το κάνεις εδώ, αρχίζουν και γελάνε όλοι στην Ελλάδα και λένε τι πάθατε, τι πάθαμε, αυτό κάναμε. Αυτά μάθαμε, αυτά συνεχίζουμε. Διατηρείτε τα ύφη και τα έθιμα, κάνετε όλες αυτές τις παρελάσεις, όλες οι γιορτές. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά! Σας κάνουμε μεγάλη γιορτή 28 Οκτωβρίου και γιορτάζουμε και τους διάφορους Άγιους της Εκκλησίας, Παναγία κτλ. Όπως ο λόγος που γίνεται αυτό, ότι οι πιο πολλοί μετανάστες που είχαν πάει στον Καναδά
πήγανε τη δεκαετία του 50 και του 60 και κρατήσαν τα έθιμα του 1950. Και έρχεσαι εκεί, όταν κάνουμε εμείς γάμους, τους κάνουμε παραδοσιακούς και έρχονται από την Ελλάδα, τι είναι αυτά, δεν χορεύετε τζαζ και τέτοια, πια εμείς χορεύουμε καλαμπιανούς. Μάλιστα. Και γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παλιά. Κύριε Τσούκα, πριν σχεδόν 5 χρόνια υπήρξε ένα κύμα μεταναστών στον Καναδά, ήρθαν Έλληνες εκεί. Πιστεύετε ότι τελικά πέτυχαν το σκοπό τους, βρήκαν δουλειές, τακτοποιήθηκαν? Πολλοί ήρθαν νομίζοντας ότι θα βρουν χρήματα στους δρόμους. Αλλά η αλήθεια είναι η μισθή είναι, μπορεί να είναι διπλή, τριπλή από εδώ, αλλά και το κόστος ζωής είναι διπλό και τριπλό. Και έτσι, γι' αυτό σας λέω, έχουν δυσκολία. Αν έχουν παιδιά, δύσκολα να τα στείλουν στα σχολεία μας, γιατί δεν μπορούν να... δεν έχουν χιλιάδες δολάρια να επενδύσουν. Και έτσι, πολλοί, για διάφορους λόγους, ήρθαν εκεί, βασικά για οικονομικούς λόγους. Αλλά όταν κάνεις παιδιά, κοιτάξεις το σχολείο, είναι δύσκολο να επιστρέψεις. Αλλά πριν την κρίση, είχαμε κάνει μια μελέτη στο Μόντρεαλ, πριν την κρίση, πριν το 2010, είχαν επιστρέψει από το Μόντρεαλ περίπου 20% του πληθυσμού από εκεί, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Μερικοί από αυτούς επανέρθαν πίσω, γιατί όταν υπήρχε κρίση εδώ πάλι γύρισαν μερικοί. Αλλά εμείς θεωρούμε εκεί όλο το σύνολο ως μια άλλη ελληνική πόλη. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι τώρα τελευταία αρχίζουν και οι μεικτοί γάμοι. Αλλά δεν είναι όπως στην Αμερική, 7 στους 10 είναι μεικτοί. Σε εμάς μπορεί να είναι 3-4 στους 10 μεικτοί. Εκεί πιστεύετε όταν γίνονται οι μεικτοί γάμοι, το έθνος, το ελληνικό φθήνει? Εξαρτάται. Αν η μάνα είναι Ελληνίδα, παραμένουν Έλληνες. Αν ο πατέρας είναι Έλληνας και η μητέρα, ξέρω, είναι Γαλλίδα, τότε έχουμε δυσκολίες. Αλλά αυτά, πολλοί από αυτούς τους μεικτούς γάμους στέλνουν τα παιδιά στα ελληνικά σχολεία και εκεί γίνονται Ελληνάκια αυτά. Mm-hmm. Και πάνε σπίτι και τους λένε, ξέρεις, τα συνηθισμένα που λέμε εμείς και τις μητέρες που μπορεί να μην είναι Ελληνίδες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να κρατήσουμε αυτά τα σχολεία. Πραγματικά είναι μεγάλος αγώνας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά τα πράγματα. Πάμε όμως λίγο σε εσάς. Υπήρξε κάποια στιγμή που μετανιώσατε που μείνατε στον Καναδά? Κάθε μέρα το μετανιώνω. Αλλά καταστάσεις, εγώ πιστεύω στη μοίρα και στην τύχη. Το πιστεύανε οι αρχαίοι, αλλά αν δεις τη ζωή μου, πώς άλλαξε η ζωή μου. Εγώ όταν έφυγα για Καναδά, είχα μαζέψει στις τσέπες μου άμμο, γιατί η μητέρα μου τα Χανιά, είχα πάει μπροστά στη θάλασσα στο σπίτι, γέμισα τις άμμες, τις κρατούσα. Πού να ξέρω εγώ ότι θα έμενα μια ζωή στον Καναδά. Δεν κάνω το. Κι όμως, διάφορες συνθήκες στη ζωή. Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ότι το σύστημα εδώ στην Ελλάδα δεν μας βοηθάει να επαναπατρευθούμε. Είναι δύσκολο να τα μαζέψει και να έρθει εδώ χίλια δυο εμπόδια. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το ότι στην Ομογένεια υπάρχει αυτός ο δυναμισμός, αυτή η δύναμη στο εξωτερικό. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα υπάρξει, κυρία Τζένια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Υπήρχε από το 1900. Τώρα δεν ξέρω τώρα με το ίντερνετ και χίλια δυο άλλα. Απ' τη μια πλευρά είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όλα τα παιδιά εκεί γνωρίζουν όλους τους τραγουδιστές, εγώ δεν τους ξέρω. Έρχεται ένας τραγουδιστής, δεν ξέρω ποιος, στο Μόντρεαλ και μαζεύονται 10.000 παιδιά. Στο πανηγύρι που κάναμε τις Παναγίες ήταν 5.000 παιδιά και εγώ έρευνα ζεμπέκικα. Αλλά το λεξολόγιο δεν είναι τόσο καλό στα ελληνικά. Δηλαδή είναι υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες. Κρατάμε τις παραδόσεις, αλλά αρχίζει και φύρεται όταν δεν μιλάς καλά τα ελληνικά και δεν διαβάζεις ελληνικά. Κύριε Τσούκα, να πάμε και στο θέμα του ιατρικού τουρισμού, θα λέγαμε, ή του τουρισμού υγείας, όπως θέλετε. Οι Έλληνες γιατροί, είναι πολύ γνωστό ότι είναι οι καλύτεροι γιατροί στον κόσμο. Μην ξεχνάμε τον Ασκληπιό, τον Ιπποκράτη. Εκεί στον Καναδά έχουμε 200 άτομα στην ιατρικό σύλλογο, που είναι οδοντίατροι και παθολόγοι, γιατροί και χειρούργοι. Είναι όλοι πρώτης τάξης. Εγώ στην ίδια μου την οικογένεια έχω 12 γιατρούς. Και είναι όλοι και τα παιδιά μου, δεν θέλω να αυτολογώ. Και τα παιδιά μου, ο πρώτος μου ήταν καθηγητής στο Χάρβαρντ. Γύρισε πίσω γιατί αρρώστησε η μαμά του.
η Χαρίκια, η γυναίκα μου. Και τους βλέπεις τώρα, δηλαδή, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη τον Μιχάλη, πηγαίνει, δίνει διαλέξει όλο τον κόσμο, όπως έκανα και εγώ. Και είναι ερευνητές τα παιδιά μου και έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς εκεί, τους χειρούργους, οδοντίατρους, είναι πρώτοι και περιζήτητοι. Όταν τα νοσοκομεία, και είπες, είναι ένα, δεν υπάρχει ελληνικό νοσοκομείο, αλλά ένα ξένο νοσοκομείο, ζητάει Έλληνες γιατρούς, γιατί ξέρουν ότι το έχουμε μέσα μας. Μπορεί να είναι από αυτό που λέτε από τον Ασκληπιό, γιατί παλιά ήταν ολόκληρη θρησκεία ιατρική και σιγά σιγά άλλαξε, αλλά μείναμε με τα βασικά του Ιπποκράτη. Δεν αλλάξανε πολλά από τον Ιπποκράτη. Βλέπουμε πολλούς ομογενείς να επισκέπτονται την Ελλάδα και να έχουν ιατρικό σκοπό να έρθουν εδώ. Δηλαδή δείχνουν κάποια προτίμηση στους Έλληνες ή θέλουν να συνδυάσουν πολλές φορές τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα και να διορθώσουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα που ενδεχομένως έχουν. Αυτό που λέτε είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να το προωθήσουμε. Ξέρουμε ότι πολλοί έρχονται για το IVF, δηλαδή για τη γονιμοποίηση. Είναι σε πολύ καλό στάδιο της Ελλάδας και ξέρει όλος ο κόσμος. Σε θέματα ορθοπαιδικής, και εκεί έρχονται μερικοί, διότι στον Καναδά είναι όλα δωρεάν, αλλά πες ότι σπάς το γόνατό σου και θες να κάνεις εγχείρηση, περιμένεις 3 με 4 χρόνια. Τώρα τελευταία, επειδή υπάρχει πολύ πίεση στην κυβέρνηση, αρχίσανε και επιτρέπουν λίγες κλινικές. Δεν επιτρέπεται, η ιδιωτική κλινική δεν επιτρέπεται στον Καναδά. Και αυτές οι κλινικές παίρνουν για να κάνεις να αλλάξεις την άρθρωση του γόνατος, παίρνουν περίπου 28.000 δολάρια. Εδώ, στο Υγεία, μπορείς να το κάνεις 4-5.000 ευρώ. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά, όπως συζητήσατε. Και με τα δόντια, έτσι είναι και με τη ιατρική. Και υπάρχει ενδιαφέρον και στην οδοντιατρική, βέβαια. Είναι μεγάλη διαφορά. Το μόνο πρόβλημα είναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι, ξέρω εγώ, μια άλλη χώρα, τριτοκοσμική χώρα, που κάνουν τα δόντια και μετά χαλάνε. Θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πιάσει πολύ αυτός ο τουρισμός. Ένας τρόπος που μπορεί να πιάσει είναι να επιτρέπεται τους γιατρούς που εργάζονται εκεί να έρχονται για λίγο εδώ, να δουλεύουν και εδώ, να μαθευτούν και αντί να πολύ να πηγαίνουν σε αυτούς εκεί, να έρχονται εδώ στους συνάδελφους. Καταλάβω, αυτό είναι πολύ δύσκολο όμως να το κάνεις. Για να πάρεις άδεια ή να παίρνουμε, έχουμε τόσους γιατρούς εκεί Έλληνες και φοιτητές, τους στέλνουμε στα νησιά να δουλεύουν για κάνα μήνα ή δύο και να καταλάβουν ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η ομογένεια εκεί που μπορεί να βοηθήσει ιατρικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος πρέπει, δηλαδή όταν λέω ο κόσμος, ο πληθυσμός του Καναδά πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολύ ψηλής ποιότητας η ιατρική στην Ελλάδα. Και ότι αν θέλουν εξυπηρέτηση και καλή δουλειά, μπορούν καλείς να έρθουν να κάνουν και διακοπές και να κάνουν και τι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα το προωθήσουμε εμείς ως κοινότητα. Μίλησα με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος μάλλον θα έχει ένα επιτελείο, ο οποίος θα έρθει στην Αμερική και στον Καναδά, να δούμε τι θα κάνουμε. Κύριε Τσούκα, πέστε μου, πιστεύετε ότι τελικά όλα τα όνειρά σας πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτή τη διαδρομή που είχατε στη ζωή σας στην Ομογένεια? Και τελικά πρέπει να επιμένουμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρά μας. Χωρίς να επιμένουμε δεν κάνουμε τίποτα. Πιστεύω πολλά από αυτά έγιναν. Αυτό που θέλουμε να γίνει όμως είναι αυτό το κέντρο, το οποίο θα είναι παγκοσμίου φήμησε. Αυτό το κέντρο το κάναμε με καινούρια τεχνολογία, δεν ξέρω πώς τα λέτε στα ελληνικά, zero carbon, πώς το λέτε. Δηλαδή, είναι αυτοτελές, δεν χρειάζεται ούτε ηλεκτρισμό, ούτε θέρμανση απ' έξω. Είναι με φωτοβολτικά του ηλίου. Μάλιστα. Οι καθηγητές που τα κάνανε και δεν πληρωθήκαν καθόλου, δωρεάν το κάνανε πάρα πολύ ακριβά, όλοι οι Έλληνες καθηγητές. Έχω ένα στο Οδηγικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι και αυτός παγκοσμίου φήμης καθηγητής πάνω σε αυτή τη δουλειά και πιστεύουμε, αν το κάνουμε, θα έχει ακτινοβολία, μπορεί σε όλο τον Καναδά και σε μερικά μέρη της Αμερικής. Ως ένα πρωτότυπο κτίριο, το οποίο στεγάζει πολιτισμό. Σας
Σε ευχόμαστε ολόψυχα να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα όνειρα, όνειρα ζωής, να γίνει αυτό το σχολείο. Εμείς θα είμαστε εδώ να το προβάλλουμε πάλι. Ευχαριστώ πάρα την πολύ. Την επόμενη φορά που ευχαριστώ θα συναντηθούμε. Πρέπει ο κόσμος να τα μάθει. Και δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί το να τα λέμε, γιατί είμαστε τόσο μακριά, ο Καναδάς είναι μακριά. Αλλά τώρα με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, με όλους τους τρόπους που έχουμε επικοινωνίας και με την τηλεόραση που έχετε εσείς, μπορεί κάτι να βοηθήσει. Και κυρίως η ελληνική πολιτεία να μην ξεχάσει τα αδέρφια του στην Ομογένεια, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στην Ομογένεια. Σας καλώ να έρθετε να το δείτε πρώτο χέρι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Αγαπημένες φίλες και φίλοι της Ομογένειας, τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στον ιατρικό τουρισμό. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως. Έχουμε έναν σπουδαίο Έλληνα επιστήμονα, τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι διευθυντής ενός μεγάλου νοσοκομείου εδώ στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο. Είναι διευθυντής ογκολογίας, λαπαροσκοπικής, αλλά και ρομποτικής. Είναι ο πρώτος γιατρός που έκανε ρομποτική εγχείρηση εδώ στην Ελλάδα το 2006, αλλά και όχι μόνο στην Ελλάδα ο πρώτος γιατρός, ήταν και σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Έχει βραβευτεί αρκετές φορές, είναι εδώ κοντά μας και θα μας δώσει πολλές απαντήσεις σε δικά σας ερωτήματα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, Δόκτωρ Κωνσταντίνε Κωνσταντινίδη. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Γνωρίζουμε έτσι το μέγεθος της προσωπικότητάς σας. Είστε μια διεθνής προσωπικότητα με διεθνή επιφάνεια. Να θυμίσουμε στους θεατές μας ότι είστε ο πρώτος Έλληνας που έκανε τη ρομποτική εγχείρηση εδώ στην Ελλάδα το 2006 και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη περγαμηνή αυτό και μετά από αυτή την εγχείρηση τι ακολούθησε? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παντελή για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και πραγματικά ικανοποίηση μεγάλη το να μπορώ να συζητάω μαζί σας για θέματα που έχουν σχέση με τα επιτεύγματα της επιστήμης της δικής μου, που είναι η χειρουργική μαζί με την τεχνολογία, και κυρίως να απευθύνομαι σε Έλληνες και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Η τεχνολογία μας έχει οδηγήσει τα τελευταία περίπου 30 χρόνια σε σημαντικότατες αλλαγές που για τις χειρουργικές ειδικότητες, που εκεί είναι πολλές φορές τα δύσκολα, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τα δύσκολα πιο εύκολα και λιγότερο επικίνδυνα. Η λαπαροσκοπική πρώτα ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Αμερική και παράλληλα στην Ευρώπη. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που διδάχθηκα και στη συνέχεια δίδασκα στην Αμερική λαπαροσκοπική χειρουργική. Και μετά από αρκετά χρόνια, αφού ήρθα στην Ελλάδα και εισήγαγα τη λαπαροσκοπική χειρουργική στις αρχές του 1991, έγινε αυτό. Όπως πέρασαν τα χρόνια, εξελίχθηκε η τεχνολογία της λαπαροσκοπικής για να γίνει ρομποτική, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι που γίνεται αυτόματα από μόνο του, δεν υπάρχει ένα ρομπότ που κάνει πράγματα, είναι ο χειρουργός που χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως οι αστροναύτες, για να καταλάβετε, γι' αυτό και τη λέμε αεροδιαστημική τεχνολογία, για να μπορούμε να μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα, να μεγενθύνουμε, να έχουμε τρόπους καλύτερους για να κάνουμε τις πράξεις τις χειρουργικές. Όντως, το 2006, τέτοιες μέρες, 26 Σεπτεμβρίου του 2006, εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και από τους πρώτους στον κόσμο διεθνώς, γενικότερα μιλάω, για την ρομποτική χειρουργική, χάρη αφενός στις προσπάθειες τις δικές μου σαν χειρουργός να εκπαιδευτώ με ταξίδια μου επανειλημμένα στην Αμερική
για να μπορέσω να αποκτήσω τη δυνατότητα να χειρουργώ όχι μόνο λαπαροσκοπικά αλλά και ρομποτικά, αλλά και να τονίσω το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, μπήκε άμεσα στη σκέψη ότι αυτό θα ήταν πραγματικά κάτι καλό για τον Όμιλο, αλλά κυρίως για τους Έλληνες ασθενείς. Και μαζί προχωρήσαμε από εκεί και πέρα στη ρομποτική χειρουργική. Ο ίδιος επένδυσε τεράστια κεφάλαια για τα μηχανήματα και ό,τι χρειαζόταν. Και εγώ στη συνέχεια με την δική μου την ομάδα να παρουσιάσουμε τη ρομποτική χειρουργική, να την εφαρμόσουμε, να την εξελίξουμε, να τη διδάξουμε και να βρεθούμε στο προσκήνιο το διεθνές, που είναι χαρά μου που το παρουσιάζουμε σήμερα. Η εταιρεία που κατασκευάζει τα ρομποτικά συστήματα, αν δεν κάνω λάθος, έχει έδρα την Καλιφόρνια και σας έχει δώσει τον τίτλο του ηγέτη παγκοσμίως στη ρομποτική. Πριν από περίπου 2,5 με 3 χρόνια, η εταιρεία αυτή που κατασκευάζει τα ρομποτικά συστήματα όντως μου απένει με αυτόν τον τίτλο, που πιστεύω ότι είναι ένας τίτλος που αξίζει σε πάρα πολλούς γιατρούς, πάρα πολλούς συναδέλφους μου χειρουργούς. Η δική μου παρουσία δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που κάνουμε στο χειρουργείο, τα οποία ελέγχονται συνεχώς, διότι το σύστημα το ρομποτικό έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα δεδομένα σε data, να τα παρακολουθεί η εταιρεία, με την έννοια πόση ώρα παίρνει το χειρουργείο, πόση ώρα χρησιμοποιώ τα εργαλεία, πόση απώλεια αίματος είχαμε, τι εικόνα είχαμε κτλ. Και το τι αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν αυτός ο ασθενής ξαναμπεί στο χειρουργείο, πάλι τα καταμετρούν αυτά. Οπότε, με το να έχουμε άριστα αποτελέσματα σε πάρα πολλά είδη επεμβάσεων που θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, μπόρεσε να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι είμαι πάρα πολύ ασφαλής και πάρα πολύ ικανός και να διεκπεραιώνω ρομποτικά τα χειρουργεία μου, αλλά και να διδάσκω και να είμαι ένας άνθρωπος που προχωρώ μπροστά, παρασύροντας πολλούς συναδέλφους μου και εδώ και στο εξωτερικό, διότι είμαι ένας ενθουσιώδης άνθρωπος. Αφού βλέπω το καλό αποτέλεσμα, αφού βλέπω τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται να γίνονται καλά, αφού η τεχνολογία που μας πήγε στο διάστημα ήρθε στα χέρια μας μέσα στο χειρουργείο σε μικροσκοπικότερα μεγέθη, πώς να μην την εμπιστευτώ? Δηλαδή, θέλετε εσείς να πάτε ταξίδι κάπου και να πάρετε το χάρτη, οι οδηγίες, ή να πάρετε το GPS και να φύγετε? Αυτό έκανα εγώ. Αυτή είναι η σύγκριση. Δηλαδή, η χειρουργική με τη ρομποτική τεχνολογία είναι σαν να ταξιδεύεις με το GPS και σε καθοδηγεί, διότι αυτό έχει να κάνει με την επιστήμη, με τη γνώση, με την εργαλεία. Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε απολαύσει πολλές βραβεύσεις παγκοσμίως. Για σας ποια ήταν έτσι η ιδιαίτερη τιμή? Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις που μπορώ πραγματικά να περηφανευτώ για αυτές είναι το γεγονός ότι το Αμερικανικό Κολέγιο Χειρουργών, του οποίου είμαι governor, δηλαδή κυβερνήτης για την Ελλάδα, μου απένει με τον τίτλο του μέλους της Ακαδημίας των Master Surgeon Educators, Member of the Academy of Master Surgeon Educators. Αυτό σημαίνει ότι η διάκριση αυτή, που είναι πραγματικά τεραστία, αν καταλάβει κανείς ότι το Αμερικανικό Κολέγιο Χειρουργών έχει πάνω από 100.000 μέλη και μόνο 120 είναι μέλη αυτής της Ακαδημίας, που σημαίνει ότι είμαστε διαπιστευμένοι να εκπαιδεύουμε τους εκπαιδευτές. Και σε αυτή την κατηγορία των επιλεγμένων του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών βρέθηκα και εγώ, που είναι ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα. Φυσικά, οι διακρίσεις μου και η παρουσία μου στη ρομποτική χειρουργική, που έφτασε στο σημείο να επιλεγώ από τους συναδέλφους μου ως ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής. Η εταιρεία λέγεται Clinical Surgical Association, η CRSA, που έχει βάση στο Σικάγο, εκεί είναι και το Αμερικανικό Κολέγιο Χειρουργών παρεπιπτόντος, με εξέλεξαν ως πρόεδρο και της εταιρείας επιστημονικής, αλλά και του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομποτικής Χειρουργικής που θα γίνει στη Ρώμη φέτος τον Νοέμβριο 2021-2022-2023, που για μένα οι δύο αυτές διακρίσεις πραγματικά τις θεωρούσα
ανέφικτες και να που είναι εδώ και χαίρομαι και απολαμβάνω αυτό που είναι κεκτημένο, θα έλεγα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το συνέδριο που θα γίνει στη Ρώμη? Το συνέδριο αυτό γίνεται έχοντας στο πρόγραμμά του για τρεις μέρες που είναι φορτωμένες πραγματικά με πάρα πολλές παρουσιάσεις, ομιλίες από τους πιο experts, τους πιο ειδικούς στον κόσμο, χειρουργούς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα έως τώρα κεκτημένα της ρομποτικής χειρουργικής, τα αποτελέσματα όλων αυτών που κάνουμε ρομποτικά, είτε είναι στα όργανα της κοιλιάς, κυρίως της γενικής χειρουργικής, είτε είναι στο θώρακα, θωρακοχειρουργική, στην καρδιά, οριλά και άλλες ακόμα εξελίξεις σε άλλες ειδικότητες. Θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης τώρα πια από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει με αυτή την εφαρμογή που εμείς θα τη χρησιμοποιούμε ήδη αρκετό καιρό, αλλά θα επεκταθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να μας βοηθά να φέρουμε εις πέρα στα δύσκολα. Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά οι δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία να μπορούμε από εδώ, σε ένα άλλο μέρος του πλανήτη, να κάνουμε μία πράξη χειρουργική. Σε αυτό που εγώ σας λέω τηλερομποτική χειρουργική, είναι να μπορούμε, καθήμενος εγώ εδώ, μπρος σε μία κονσόλα που είναι αυτή που χρησιμοποιώ και στο χειρουργείο μου, στο ιατρικό κέντρο, να κάνω τις κινήσεις που πρέπει και να δουλεύω στον ασθενή, να μπορώ να έχω τον ασθενή αυτό σε άλλο μέρος του πλανήτη, σε ένα αεροπλανοφόρο, σε ένα υποβρύχιο, σε ένα αεροδιαστημόπλιο. Αυτό το έχουμε πια φέρει σε μία ισορροπία όσον αφορά τη μεταφορά εικόνας. Όπως ξέρετε, υπάρχει μία καθυστέρηση, η οποία λέγεται latency. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμάς. Αυτή η χρονοκαθυστέρηση, αν είναι παραπάνω από 150 milliseconds, σημαίνει ότι όταν εγώ, εκεί που βλέπω, κάνω την κίνηση να πιάσω κάτι, αλλά στο monitor θα καθυστερήσει, γιατί η μεταφορά εικόνας καθυστερεί, αυτό δεν είναι ασφαλές. Αν όμως είναι real time, αυτό μου επιτρέπει εμένα να είμαι εδώ και να χειρουργώ